Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμένα συγκεκριμένα στο χωριό μου είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν. Η εξάρθρωση 4 εγκληματικών ομάδων τον περασμένο Ιούνιο από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη σύλληψη 16 κατηγορουμένων για εκβιάσεις ιδιοκτητών γης, πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορές ξένης ιδιοκτησίας έκαναν τους κατοίκους των ορεινών χωριών της Κισάμου να πιστέψουν ότι θα επέλθει επιτέλους ηρεμία. Είναι, μη σας πω, και χειρότερα. Απειλούν οι γυναίκες τους τον κόσμο, τα ζώα είναι το ίδιο μέσα στα χωράφια μας. Εμείς το μόνο που ζητούμε σήμερα, γι' αυτό ήρθαμε να πούμε, να μην φοβάται ο κόσμος, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίζεται να είναι στη φυλακή κάποιοι και να είναι τα παιδόγκονα έξω και οι γυναίκες και να απειλούν τον κόσμο. Στη συνάντηση των μελών του Συλλόγου για την Αδεσποτεία στην Κίσαμο, που έγινε παρουσία των νομικών του συμβούλων και εκπρόσωπων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, οι ιδιοκτήτες γης κατήγγειλαν απίστευτες καταστάσεις ανομίας, που παρά το οργανωμένο χτύπημα που πέτυχε η αστυνομία στις αρχές του καλοκαιριού, δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Οι συγκεκριμένοι που είναι μέσα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά και οι γυναίκες τους εξακολουθούν και πιστεύουν, διότι και αυτοί έχουν δικηγόρους και αυτοί ίσως πληρώνουν κάποιους, δηλαδή δικηγόρους, και πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν για να κάνουν τα ίδια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή έχουν ημερομηνία λήξεως. Η οικογένεια Μαρία άρχισε πριν από πολλά χρόνια ένα ανατέρμονο αγώνα με προσφυγές στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγελίες στην αστυνομία και στο δασαρχείο, έχοντας να αντιμετωπίσει και τις συνεχείς απειλές του καταπατητή και χωρίς να βρίσκει την παραμικρή ανταπόκριση από τις αρχές. Τον βρήκαμε 3-4 φορές, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε πολιτισμένα. Μας έλεγε: παραδέχομαι ότι είναι δική σας περιουσία, αλλά εδώ είναι η δουλειά μου και δεν πρόκειται να φύγω, ό,τι και να μου κάνετε. Και η κατάσταση συνεχίζει. Δουλειά του λοιπόν ποια είναι? Είναι να εγκαθιστά οργανωμένα, συντεταγμένα, επίτηδες και όχι κατά λάθος του ξεφύγανε κάποια πρόβατα σαν να είναι αδέσποτα, με απειλές και εκβιασμούς να εγκαθιστά κοπάδια ολόκληρα, πίμνη ολόκληρο. Οι καταπατητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, δρούν με την ίδια μέθοδο σε δεκάδες αγροτικές περιοχές και χωριά της Κισάμου. Άρχισαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν κάτω, να εγκαθιστούν τα πρόβατα, τα ίστρες, ποτίστρες, γουρούνια, υδρόμετρα και να διώξανε το βοσκό που είχαμε, που ήταν και ο επιστάτης μας, τον δίρανε καλά καλά. Τα μέλη του Συλλόγου Αδεσποτείας αναγνωρίζουν την προσπάθεια της ηγεσίας της αστυνομίας στην Κρήτη να βάλει τέλος στις καταπατήσεις και στο κλίμα εκφοβισμού στην περιοχή και ζητά αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Προφανώς χρειάζονται παραπάνω βήματα. Χρειάζονται βήματα από τους τοπικούς φορείς στο κομμάτι των διοικητικών προστήμων. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι του εγκλισμού, του περιορισμού των ενεργειών. Είναι και απόδοση ευθυνών για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μέλη του Συλλόγου κατήγγειλαν ότι οι εισαγγελικές αρχές δίνουν εντολή στον Δήμο να απομακρύνει τα ανεπιτήρητα ζώα με τη συνδρομή του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, αλλά οι υπηρεσίες του δεν παρεμβαίνουν, με το φαινόμενο να διαιωνίζεται εις βάρος των τοπικών κοινωνιών που εξακολουθούν να εκφοβίζονται.